Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, μιας επιτροπής που συμπληρώνει 2,5 μήνες εργασίας και παρέδωσε χτες και σήμερα τα προκαταρκτικά της πορίσματα, με τα οποία καταλήγει στο ότι το χρέος που επισύεται εναντίον της Ελλάδας και εναντίον του ελληνικού λαού και του ελληνικού πληθυσμού είναι παράνομο, μη νόμιμο, απεχθές, επονίδιστο και μη βιώσιμο. Αποτελεί ιδιαίτερη σημασία συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα απονομιμοποίησης και εντεύθεν αναστολής και ακύρωσης του χρέους, αναστολής της αποπληρωμής του, αμφισβήτησης της νομιμότητάς του. Η Επιτροπή εργάστηκε με ακάματη συνέπεια, με πραγματική ανιδιοτέλεια και αφιέρωση, παρέδωσε ένα πλήρες προκαταρκτικό πόρισμα 9 κεφαλαίων, στο οποίο θα αναφερθεί αμέσως τώρα ο επιστημονικός συντονιστής της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, ο κύριος Eric Toussaint. Και νομίζω ότι παραδίδοντας αυτό το πόρισμα συνεισέφερε ουσιαστικά στην υποστήριξη των δικαίων και των δικαίων αιτημάτων του ελληνικού λαού και του ελληνικού πληθυσμού. Το έργο της Επιτροπής δεν έχει ολοκληρωθεί. Το έργο της Επιτροπής συμπλήρωσε το πρώτο του στάδιο. Η Επιτροπή έχει αναλάβει την ευθύνη να επιτελέσει τον πλήρη λογιστικό έλεγχο του χρέους και για τον λόγο αυτό συγκεντρώνει στοιχεία από τα αρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες αρχές και αξιώνει συνεργασία από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και θα επανέλθει προς εκείνες τις υπηρεσίες και τις αρχές που τυχόν επιδεικνύουν απροθυμία συνεργασίας, όπως πριν από λίγες εβδομάδες η Τράπεζα της Ελλάδος που αρνήθηκε δια του διοικητή της να χορηγήσει τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών που αφορούν τις δανειακές συμβάσεις από τις οποίες έχει δεσμευθεί η χώρα, ή φέρεται ότι έχει δεσμευθεί, ακριβώς διότι τα επιχειρήματα τελικά τίνουν στο ότι είναι άκυρη αυτή η δέσμευση. Η Επιτροπή αποτελείται από εκλεκτούς πραγματικά επιστήμονες και εκπροσώπους και της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας και των κινημάτων. Η Επιτροπή λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διότι συστήθηκε με απόφαση Προέδρου της Βουλής. Έχει την τιμή να εκπροσωπείται στις διεθνείς της σχέσεις, στην διεθνοποίηση του ζητήματος από την Ευρωβουλευτή Σοφία Σακοράφα. Και χωρίς να πω άλλα, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Στους 2,5 μήνες λειτουργίας της, η Επιτροπή έχει καταφέρει να συγκεντρώσει την προσοχή και το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη κοινοβουλευτικών επιτροπών και κοινοβουλίων, αλλά και δημοτικών αρχών από όλη την Ιφίλιο. Έχει καταφέρει να συγκεντρώσει την αλληλεγγύη κινημάτων, συλλογικοτήτων, πολιτών, προσωπικότητων, διανοουμένων από όλο τον κόσμο. Έχει καταφέρει να βάλει
και θα το επιδιώξει ακόμη περισσότερο από σήμερα και στο εξής. Έχει καταφέρει να βάλει στο επίκεντρο αυτό το αίτημα που την τελευταία περίοδο ενυπάρχει ως κοινωνική απαίτηση και ως δημοκρατικό δικαίωμα των λαών και των πολιτών, το δικαίωμα και το αίτημα για αλήθεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη, αλήθεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη όσον αφορά το πώς δημιουργήθηκε, πώς διωγγώθηκε και ποιους εξυπηρέτησε το λεγόμενο χρέος που τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα μας χρησιμοποιείται ως εργαλείο εκβιασμού, εξανδραποδισμού και εξαθλίωσης του λαού και της κοινωνίας. Ως πρόεδρος της Βουλής, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς και θα το κάνω όχι μόνο ως πρόεδρος της Βουλής, θα το κάνω και ως πολίτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τα μέλη της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους για όλη τους την εργασία, την προσφορά και την συνεργασία και την αλληλεγγύη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιστημονικό συντονιστή της Επιτροπής. Θα ήθελα τέλος να σας πω ότι ξεκινάει από σήμερα και στο εξής μια ευρωπαϊκή και διεθνής καμπάνια ευαισθητοποίησης σε σχέση με το χρέος και ενεργοποίησης των πολιτών, των κοινοβουλίων, των υπευθύνων, των αξιωματούχων της Ευρώπης και του κόσμου, προκειμένου να προστατευθεί και η κοινωνία και ο λαός, αλλά και οι άλλες κοινωνίες και οι λαοί, από την παραβιαστική της διεθνούς νομιμότητας και των διεθνών υποχρεώσεων σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριφορά εκείνων που επισπεύδουν την αποπληρωμή του χρέους, χωρίς να συνυπολογίζουν ότι οι τρόποι που υποδεικνύουν ευθέως βιάζουν και παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Γιατί η διεθνής νομιμότητα, ευτυχώς, δεν συγκροτείται ούτε υπαγορεύεται από χρηματοπιστωτικά κέντρα και από οικονομικά συμφέροντα. Η διεθνής νομιμότητα έχει κατακτηθεί από τους λαούς και τα κράτη όταν διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην βιαιότητα, στην βία, στον πόλεμο, στα διεθνή εγκλήματα, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν συγκρότησαν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και έθεσαν ως πρόταγμα και πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κοινωνιών. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το πρόταγμα μεταφράστηκε ως θεμελιώδης αρχή και καταστατικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σκοπός της ευημερίας των λαών και των κοινωνιών. Θα ξεκινήσω λοιπόν όπως ολοκληρώσαμε τις εργασίες αυτού του διημέρου, διαβάζοντας το προήμιο της σύνοψης του πορίσματος. Το πόρισμα είναι έτοιμο στην πρωτότυπη μορφή του στα αγγλικά και θα σας διανεμηθεί αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου. Θα διαβάσω τι περιλαμβάνει. Το συνέγραψαν τα μέλη της Επιτροπής και αναφέρονται στην αρχή και την αξία της δημοκρατίας. Έχοντας ολοκληρώσει την προκαταρκτική φάση της έρευνάς μας, η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους θεωρεί ότι η Ελλάδα ήταν και παραμένει θύμα μιας προσχεδιασμένης επίθεσης, η οποία οργανώθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το βίαιο, παράνομο και ανήθικο εγχείρημά τους είχε μοναδικό σκοπό να μετατοπίσει το χρέος από τον ιδιωτικό τομέα στον δημόσιο τομέα.
Με την παρουσίαση αυτής της προκαταρκτικής έκθεσης στις ελληνικές αρχές και στον ελληνικό λαό, η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους θεωρεί ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της εντολής της, η οποία περιγράφεται στην από 4 Απριλίου του 2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής. Η Επιτροπή ελπίζει πως η έκθεση θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο ώστε να εγκαταληφθεί η καταστροφική λογική της λιτότητας και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η αξιοπρέπεια του λαού και το μέλλον των επόμενων γενεών από τους κινδύνους που τα απειλούν σήμερα. Σε απάντηση όσων επιβάλλουν άδικα μέτρα, ο ελληνικός λαός θα μπορούσε να επικαλεστεί τη ρίση του Θοκυδίδη και όνομα, διατομίες ολίγους, αλλές πλείωνας οικίν, δημοκρατία και έκλειται. Και ως προς το όνομα, καλείται δημοκρατία, επειδή η εξουσία δεν είναι στα χέρια των λίγων, αλλά στα χέρια των πολλών. Το ελληνικό κοινοβούλιο, συστήνοντας αυτήν την επιτροπή, θέλει ακριβώς να παραδώσει στα χέρια των πολλών, στον λαό και στην κοινωνία, την δημοκρατική υπόθεση αλήθειας για το χρέος και διεκδίκησης δικαιοσύνης σε σχέση με την αναστολή της επίσπευσης από πληρωμής ενός χρέους το οποίο δεν είναι νόμιμο και άρα δεν είναι νομιμοποιημένο. Δίνω το λόγο αμέσως στον επιστημονικό συντονιστή της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, τον κύριο Eric Toussaint. Merci beaucoup, madame la présidente du Parlement. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε της Βουλής. Με μεγάλη ευχαρίστηση ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση των εργασιών μας με ικανοποίηση για την εργασία που επιτελέσαμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει βέβαια τις εργασίες μας, αλλά οι βάσεις της όλης επιχειρηματολογίας έχουν τεθεί και βασίζονται σε ανάλυση πάρα πολύ εμπεριστατωμένη. Τις επόμενες ημέρες, σίγουρα, κάποιες αντιφάσεις, αντιδράσεις σε σχέση με την έκθεση αυτή θα δημοσιοποιηθούν και με ανυπομονησία αναμένουμε αυτούς που θα εκφράσουν τις αντιθέσεις τους, διότι είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι τα επιχειρήματα τα οποία προβάλαμε είναι ισχυρά και θα αντισταθούν στις επιθέσεις που θα υποστούμε, γνωρίζοντας εξάλλου ότι η εγκυρότητα της έκθεσής μας και ο ουσιαστικός του χαρακτήρας είναι τέτοιος που η πρώτη αντίδραση εκ μέρους ενός μεγάλου μέσου διεθνούς εμβέλειας είναι η σιωπή. Το να σιωπήσει κανείς για αυτό το όλο εγχείρημα του λογιστικού ελέγχου ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα, όχι μόνο στον ελληνικό λαό που είναι το πρώτο θύμα, όχι μόνο στην δημοκρατία η οποία χλεβάζεται, αλλά στην δημοκρατία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και διεθνώς, σε όλους τις λαούς της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης, διότι οι εργασίες αυτού του λογιστικού ελέγχου επιτρέπουν να αποδειχθεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι πίστωτες έγραψαν την ιστορία με τον τρόπο τους. Έκαναν διάγνωση απολύτως λανθασμένη
διαβεβαίωσαν και συνεχίζουν να το κάνουν ότι στην αρχή το πρόβλημα της κρίσης της Ελλάδας και της Ευρωζώνης είναι πρόβλημα δημοσίου χρέους, ενώ μπορέσαμε να αποδείξουμε με μαθηματικό τρόπο ότι καταρχάς πρόκειται για κρίση του ιδιωτικού τραπεζικού τομέα, μια φούσκα της ιδιωτικής πίστης που δημιουργήθηκε από την τρομερή πείνα κάποιων τραπεζών από την Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερως γαλλικών, γερμανικών και ολλανδικών τραπεζών και από τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν αυτή την σύγκρουση μεταξύ των συμφερόντων και έτσι αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αυτός ο μύθος ότι δηλαδή καταρχάς η Ελλάδα έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα τρομερό πρόβλημα δημοσιονομικού ελλείμματος που έθετε εν κινδύνο την διεθνή οικονομική ασφάλεια. Ενώ αυτό το οποίο θέτει εν κινδύνο το διεθνές ιδιωτικό πιστωτικό σύστημα είναι η ανασφάλεια στην οποία βρίσκονταν οι τράπεζες, οι οποίες είχαν εκτεθεί με την δημιουργία αυτής της φούσκας των ιδιωτικών πιστώσεων και φοβούνταν ότι θα καταστραφεί αυτή η φούσκα. Όπως στην Ισπανία το 2009-2010 υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ της φούσκας της κερδοσκοπικής που δημιουργήθηκε στην Ισπανία το 2008-2009 στον οικοδομικό τομέα και συγκρίσεις μεταξύ του τι συνέβη μεταξύ της Ισπανίας και της Ελλάδας μπορούν να γίνουν. Απέδειξαν λοιπόν οι εργασίες μας ότι μία σειρά θεσμών απετέλεσαν την Τρόικα και μεταξύ τους δημοσίευσαν διάφορα μυστικά έγγραφα τα οποία χάρη στην φροντίδα της Προέδρου της Βουλής που άνοιξε ένα φάκελο στον οποίο περιελήφθησαν έγγραφα τα οποία προέρχονται από το Δούνουτου και αποτελούν μέρος ενός δικογράφου. Ξέρουμε ότι το Δούνουτου ήξερε απολύτως ποιες θα ήταν οι κοινωνικές, οικονομικές επιπτώσεις του Μνημονίου και του standing arrangement το οποίο ήταν έτοιμο να δημιουργήσει με τις ελληνικές αρχές. Μπορέσαμε λοιπόν να αποδείξουμε ότι υπήρξε συμμαχία στην δράση κάποιον ώστε να εξαναγκαστούν οι ελληνικές αρχές με την συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης αλλά εν αγνία του ελληνικού λαού να ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα στην Ευρώπη ακούμε καθημερινά το εξής και πρέπει να σας πω ότι εχθές μου πήρε συνέντευξη το δημόσιο ραδιόφωνο της χώρας μου, του Βελγίου και ο ειδικός της τράπεζας ING, μία από τις ολλανδικές τράπεζες που είχε εκτεθεί στον κίνδυνο των ελληνικών τίτλων, δήλωσε ότι εάν δεν αποπληρώσουν το χρέος τους οι Έλληνες, κάθε Βέλγος θα πρέπει να καταβάλει 1.400 ευρώ για την Ελλάδα. Κάθε μέρα λοιπόν η γερμανική, γαλλική, αυστριακή, βελγική, ισπανική, πορτογαλική κοινή γνώμη ακούνε το ίδιο επιμύθι. Σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες όλων αυτών των χωρών
είχαν αποφασίσει το 2010 για να σώσουν την Ελλάδα, να κάνουν πίστοση στην Ελλάδα και αν δεν θελήσουν τώρα να εξοφλήσουν το χρέος τους οι Έλληνες, αυτοί θα είναι τα θύματα και θα πρέπει οι ίδιοι να υπομισθούν το κόστος της μη πληρωμής του χρέους τους. Σε καμία όμως χώρα από τις 14 που δάνεισαν χρήματα στην Ελλάδα δεν έγινε διαβούλευση. Και όταν σε ορισμένες περιπτώσεις τα κοινοβούλια των χωρών αυτών έπρεπε να ψηφίσουν για το δάνειο αυτό, τους είπαν ότι αν δεν ψηφίσουν θα υπάρξει διεθνής χρηματοπιστωτική καταστροφή και αν δεν αποσταλούν αυτά τα χρήματα οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα στο τέλος του μηνός Μαΐου 2010 δεν θα μπορούσαν να πάρουν τον μισθό τους ή την σύνταξή τους. Αυτά ελέγχθησαν στους βουλευτές. Το πίστεψαν ορισμένοι όχι, αλλά το γεγονός είναι ότι υπήρξε μία βούληση να γίνει αυτό και είναι σαφές ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν αποφάσισαν να δανείσουν στην Ελλάδα εκείνη. Δεν τους ζήτησε κανείς τη γνώμη τους. Αποφάσεις λήφθησαν από τις κυβερνήσεις των χωρών που δάνεισαν στην Ελλάδα να βοηθήσουν τις ιδιωτικές τράπεζες των χωρών τους και δανείσαν στην Ελλάδα προκειμένου η Ελλάδα να αποπληρώσει τις τράπεζες των χωρών τους. Τα χρήματα δεν μπήκαν στο ελληνικό θησαυροφυλάκιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφορές που έγιναν, τα χρήματα εμπάστηκαν σε ένα λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν έφτασαν στα ταμεία της Ελλάδας, γιατί έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα για να αποπληρωθούν οι τράπεζες που έφταιγαν για την κατάσταση. Και τα χρήματα που πήγαν στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για δύο πράγματα. Την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν το δημόσιο χρήμα για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και για την χρηματοδότηση μεταρρυθμίσεων που στην πραγματικότητα είναι η προσβολή στην αξιοπρέπεια της χώρας. Μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να ονομάζονται με το πραγματικό τους όνομα, δηλαδή όπλα μαζικής καταστροφής των κεκτημένων της κοινωνίας και του πλούτου της κληρονομιάς της Ελλάδας. Διότι ένα μέρος της χρηματοδότησης χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του ΤΑΙΠΕΔ, αυτού του οργανισμού που έχει αναλάβει να ιδιωτικοποιήσει πάθη θυσία τα πάντα στην Ελλάδα. Ένας οργανισμός που ιδιωτικοποίησε ανταλλάσσοντας ορισμένα πολύτιμα αγαθά της Ελλάδας σε τιμές ιδιαίτερα χαμηλές και όπως είπαμε πρωτύτερα, για παράδειγμα, η ιδιωτικοποίηση 28 κρατικών κτηρίων, δημοσίων κτηρίων, με έσοδα τα οποία κατανέμονται αμέσως για την αποπληρωμή των δανειστών και δεν που πήγανε στα κρατικά ταμεία, ενώ η χώρα, η οποία δεν ήταν πλέον ιδιοκτήτρια αυτών των κτηρίων, υπέγραψε μία σύμβαση leasing για να πληρώσει μίσθωση για να χρησιμοποιήσει αυτά τα κτίρια. Και αυτό το leasing σημαίνει ότι τελικά το κόστος για το προπολογισμό της Ελλάδος θα έχει ύψος τριπλάσιο των χρημάτων που κατατέθηκαν σε ένα τραπεζικό λογαριασμό για την αποπληρωμή των πιστωτών. Αυτό είναι σκάνδαλο και υπήρξαν και άλλα σκάνδαλα. Οι εργασίες της Επιτροπής καταδεικνύουν ότι το κακό το οποίο έγινε ή μάλλον δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη στην έκθεση,
αλλά μπορούμε να την προσθέσουμε, ήταν δόλος. Ήταν δηλαδή εκ προθέσεως πράξη, δόλος, που προκάλεσε ζημιά στο θύμα. Το κακό που έγινε είναι τόσο μεγάλο και η συνέχιση της αποπληρωμής του χρέους έχει τόσο σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα που τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν ότι το ελληνικό κράτος μπορεί θαυμάσια με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν το θεωρεί αναγκαίο, η ελληνική κυβέρνηση, λοιπόν, το ελληνικό κράτος έχει τη δυνατότητα να αναστείλει με κυρίαρχο τρόπο την αποπληρωμή του χρέους. Αυτό είναι ένα από τα χωρίσματά μας που προσφέρουμε για να εξυπηρετήσουμε την Ελλάδα, την ελληνική κυβέρνηση που έχει αναλάβει μια δύσκολη διαπραγμάτευση, στην υπηρεσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των άλλων κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή πρέπει προς το συμφέρον των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίζουμε ότι εφ' εξής δεν μπορούμε να δανείζουμε δημόσιο χρήμα ατιμωρητή για να βλάψουμε τρίτους. Τα κράτη τα οποία δάνεισαν πρέπει να μάθουν ότι λόγω του κακού που προκάλεσαν πρέπει να εξηγήσουν στο λαό τους τις πιθανές συνέπειες αυτού του κακού. Εάν η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει τα ψεύδη για την δίθεν γενναιοδορία που επαναλαμβάνουν συνέχεια κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, θα συνεχιστούν. Ενώ εάν οι δανειστές αντιληφθούν ότι θα πρέπει αναγκαστικά να αναστείλουν τις πληρωμές, αυτό θα αντιστρέψει την κατάσταση και θα αλλάξει η σχέση δυνάμεων. Η Ελλάδα, με πολύ θετική και καλή βούληση, εδώ και 4 μήνες διαπραγματεύεται και έχει ήδη αποπληρώσει το χρέος, έχοντας πληρώσει 7 δις, χωρίς αντάλλαγμα και αντιστάθμισμα. Η αναστολή της αποπληρωμής του χρέους είναι θέμα που οφείλουν να καταλάβουν οι πιστωτές και εκείνοι πρέπει να ζητήσουν μια διαπραγμάτευση. Και μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος που αρνούνται να συγκαλέσουν, ίσως αναγκαστούν να συγκαλέσουν. Επειδή η στάση του ελληνικού λαού και των ελληνικών αρχών θα τους έχει οδηγήσει στη λογική, ώστε να κάνουν πραγματικές διαπραγματεύσεις. Δεν αναπόκειται στην Επιτροπή μας να πει στις ελληνικές αρχές τι πρέπει να κάνουν. Απλώς λέμε ότι υπάρχει εδώ το ενδεχόμενο. Το διεθνές δίκαιο το επιτρέπει και τα πορίσματα της Επιτροπής μας καταδεικνύουν ότι είναι σε τέτοιο βαθμό το χρέος αθέμητο, παράνομο, απεχθές και μη βιώσιμο, ώστε έχετε κάθε λόγο να μην υπακούσετε τους πιστωτές. Η κυβέρνηση θα αποφασίσει και η Βουλή και οι αρχές της χώρας θα αποφασίσουν φυσικά τι πρέπει να κάνουν. Εμείς ελπίζουμε ότι με αυτή την εργασία που κάναμε θα έχουμε βοηθήσει τουλάχιστον την κοινή γνώμη αυτής της χώρας, την κοινή γνώμη των άλλων χωρών, τους βουλευτές των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανεξετάσουν το θέμα και να σκεφτούν ότι πρέπει να ξαναδιανύουμε τα χαρτιά, να αλλάξουμε εντελώς στάση όσον αφορά την εξέταση
της προβληματικής του ελληνικού χρέους. Θα πρέπει να δικαιώσουμε την Ελλάδα και να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στη Σοφία Σακοράφα και όλα τα μέλη της Επιτροπής που επιτέλεσε ένα γιγαντιαίο έργο σε 2,5 μήνες και πράγματι μπορώ να πω στην Πρόεδρο της Βουλής ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε την εργασία που μας ζητήσατε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να μας το ζητήσετε επισήμως και επιτρέπεται, δεν προβλέπεται πλέον ο νόμος. Επίταξη εργασίας, είμαστε εκπλουσίως, προσφέρουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστούμε πολύ.